Ελάτε να ανοίξουμε και τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή την αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αβιέρη. Εκλέγεται στη Β' Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Εγώ που είστε εδώ. Εντάξει, η σιδηροδρομική τραγωδία είναι το θέμα, αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό τώρα. Είναι οι καθημερινές τραγωδίες. Και όλα αυτά, ξέρετε, συνθέτουν αυτό που λέμε την καθημερινή ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που είναι το αίσθημα της ανασφάλειας. Ανασφάλεια όταν είσαι στο σπίτι σου, γιατί θα το φαντ να στο πάρει, χωρίς να μπορέσεις καν να συζητήσεις και να συνομιλήσεις με κάποιον για να βρεις έναν τρόπο να κρατήσεις το σπίτι. Mm-hmm. Ενώ ακόμα και αν προσπαθείς να βρεις εκείνους τους πόρους που δεν έχεις για να μπορέσεις να το σώσεις. Ναι. Είναι εμβληματική η περίπτωση χθες στην Καλαμαριά που οι άνθρωποι, αυτός ο συνταξιούχος, έψαχνε να βρει την έδρα του ΦΑΝΤ και τελικά διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο ανήκει σε μία πιτσαρία στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά είναι συνέπεια συγκεκριμένων πολιτικών, του αισθήματος ανασφάλειας, στις μεταφορές, στην υγεία, στην ασφάλεια, στο πώς κοιμάς και πώς ξυπνάς, στο σπίτι που θα χάσεις, τη δουλειά που δεν έχεις, είναι απότοκα των πολιτικών αυτής της κυβέρνησης. Δεν μπορεί κανείς να πει ούτε ότι είναι ατύχημα, mm-hmm. ούτε ότι έτυχε, ούτε ότι είναι η κακιά η ώρα. Η κυρία με έναν πολύ συγκροτημένο τρόπο και με πολύ μεγάλη ψυχραιμία αντιμετωπίζει μια κατάσταση που νομίζω ότι ενώπιον της οποίας θα βρεθούν πάρα πολλά ελληνικά νοικοκυριά, ειδικά και μετά την απόφαση αυτή του ανώτατου δικαστηρίου που άνοιξε το δρόμο. Και φαντάζομαι ότι είχαμε... Και βέβαια με έναν νόμο πτωχευτικό που, που έχει την υπογραφή φαρδιά πλατιά αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αν είχαμε εδώ τώρα ένα γαλάζιο στέλεχος, θα επικαλεί το αυτό ακριβώς. Την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κύριο Σπάτση, για παράδειγμα, αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου την άνοιξε τον δρόμο. Είναι ξεκάθαρο γιατί ήταν σε αυτές τις θέσεις, γιατί νομοθετούσαν, προς όφελος και για συμφέρον ποιο νομοθετούσαν, και νομίζω ότι η περίπτωση Πάτση είναι η πιο ξεκάθαρη και πιο χαρακτηριστική περίπτωση ακριβώς του τι σημαίνει γαλάζιες ακρίδες. Και άντε, το να νομοθετείς με αυτόν τον τρόπο ή να μην επιτελείς το συνταγματικό σου και κοινοβουλευτικό σου καθήκον, αυτό για το οποίο σε έστειλε ο λαός εκεί, έχοντας μια εταιρεία ΦΑΝΤ και αρπάζοντας το σπίτι. Ωραία. Δεν σκοτώνεις άμεσα ανθρώπους. Ή δεν σκοτώνονται ή δεν χάνονται άμεσα ανθρώπινες ζωές. Όταν όμως δεν επιτελείς το συνταγματικό και κοινοβουλευτικό σου καθήκον ή το υπουργικό ή το πρωθυπουργικό, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των μεταφορών και δει στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, εκεί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και βλέπετε που μπορούν να φτάσουν. Ναι. Φαντάζομαι όμως αυτό είναι πολύ μακριά από το να κατηγορήσετε την κυβέρνηση ότι δολοφόνησε ανθρώπους, ας πούμε. Κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια της υποτιθέμενης επιτελικής διακυβέρνησης έκανε οτιδήποτε ήταν δυνατόν για να ξεχαρβαλώσει αυτό που με πολύ μεγάλη προσπάθεια κατακτήθηκε μετά από τα μνημονιακά χρόνια από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό του Αλέξη Τσίπρα, που με πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ λίγους πόρους και με την θηλιά του χρέους πάνω από το λαιμό και της διαπραγμάτευσης, κατάφερε να ανατάξει στον βαθμό που μπορούσε, με παραλήψεις, με λάθη, αλλά πάντως με προσήλωση στο καθήκον της, να μπορέσει να στήσει τις βάσεις ξανά από την αρχή σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία που ήταν καθημαγμένη. Αυτό λέω, κύριε Μελιγκόνη. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αφού τώρα έχει ανοίξει η συζήτηση για τις ευθύνες, εγώ και από ό,τι βλέπω και στις πρώτες δημοσκοπήσεις και η πλειονότητα των Ελλήνων, το πολιτικό επιχείρημα κυβερνούν 4 χρόνια, δεν μπορεί να τα ρίχνουν σε όλους τους προηγούμενους, το καταλαβαίνω. Το επιχείρημα όμως φταίνε ή πριν του ΣΥΡΙΖΑ ή μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και στο ενδιάμεσο όλα καλά, δεν ξέρω, σας φαίνεται πιστικό. Και γι' αυτό ο κόσμος είναι και πάρα πολύ θυμωμένος και πάρα πολύ οργισμένος. Mm-hmm. Ότι ακριβώς στην αρχή θυμόσαστε, είδαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε για ένα ανθρώπινο λάθος, πήγε να κλείσει δηλαδή αυτή την ιστορία και τις κυβερνητικές και τις προσωπικές πολιτικές του ευθύνες με αυτόν τον τρόπο. Μετά είδε ότι δεν του έβγαινε, ζήτησε μισή συγγνώμη λέγοντας ότι όλοι φταίνε και πάλι δεν φταίει ο ίδιος. Αυτό ξέρετε, δεν καθησυχάζει την κοινή γνώμη και δεν είναι και μια δίκαιη προσέγγιση. Ο κόσμος πια θέλει να είσαι ξεκάθαρος και να είσαι δίκαιος. Το δικαιοσύνη παντού δεν είναι ένα κενό περιεχομένου σύνθημα. Είναι ακριβώς αυτό που έχει απέτηση πια ο κόσμος, να αποκατασταθεί
η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της δημοκρατίας να είναι μια ουσιαστική δημοκρατία και να είναι μια αποτελεσματική δημοκρατία. Δυστυχώς, την περίοδο αυτής της τετράχρονης διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη, χάθηκε και η ουσία της δημοκρατίας και η αποτελεσματικότητά της. Χάθηκε η ουσία με την ιστορία, για παράδειγμα, των παράνομων υποκλοπών. Χάθηκε η αποτελεσματικότητα με τον τρόπο που έγιναν, που διαχειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση το θέμα των μεταφορών. Νομίζω ότι το γεγονός ότι αυτό το τραγικό δυστύχημα, αυτό το τραγικό συμβάν συνετελέσθη τον Φεβρουάριο του 2023 είναι καθοριστικό. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει η κυβέρνηση και δεν μπορεί να ξεφύγει και ο παραιτηθής υπουργός. Σήμερα ο κύριος Πίρτζης βγήκε ευθαρσός με στοιχεία, με έγγραφα και μίλησε για τα έργα και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και επί δικής του υπουργίας. Πού είναι αλήθεια ο κύριος Καραμαλής να απαντήσει, να λογοδοτήσει? Έχουμε έναν μεταβατικό υπουργό, αλήθεια, ο οποίος στην ουσία δεν είναι υπουργός του Υπουργείου Μεταφορών. Ναι. Το Υπουργείο Μεταφορών, κύριε Μαλιγκόνη, αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλο. Ο κύριος Γεραπετρίτης εξακολουθεί να είναι υπουργός επικρατείας. Ναι, δεν έχει βγει ΦΕΚ. Δεν έχουν βγει ΦΕΚ, δεν έχει ορκιστεί. Βέβαια. Και εδώ, και γιατί έχω ακούσει και διάφορες απόψεις ειδικών συνταγματολόγων, θέτονται και ζητήματα ακόμα και πολιτικής εγκυρότητας των αποφάσεων που λαμβάνει. Στο όνομα ποιου και ποιος χρεώνεται αυτές τις αποφάσεις? Μήπως τελικά όλο αυτό γίνεται ως ένα τέχνασμα πολιτικό και κυβερνητικό ακριβώς για να χαθούν οι πολιτικές και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες? Τώρα, τι είδους τερτύπια είναι αυτά? Όπως και να έχει, γιατί φαντάζομαι ότι χωρίς να έχει ορκιστεί και χωρίς να έχει βγει ΦΕΚ, δεν μπορεί να μπει και υπογραφή. Θα πρέπει αναγκαστικά να τη βάλει κάποιος από τους υφυπουργούς. Αλλά όπως και να έχει, αφού τον πολιτικό χειρισμό του θέματος τον έχει αναλάβει ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι σημαίνει πολιτικός? Κοιτάξτε. Ναι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγματικές προβλέψεις για το τι είναι, για ποιος έχει την υποχρέωση να ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και την προνομία αυτή, που είναι ο πρωθυπουργός, και ποιος έχει την ευθύνη ως υπουργός. Κύριος, αλήθεια, πού είναι υπουργός ο κύριος Γεραπετρίτης? Σύμφωνη, δεν εννοώ ότι είναι σύνομο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αφού το έχει αναλάβει, να μιλάει για τις μεταφορές. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών. Ας πούμε ένας υπουργός ειδικών αποστολών. Αυτό θα το απαντήσει το Μαξίμου. Δεν είναι υπουργός. Αυτό που θέλω εσείς να απαντήσετε είναι αυτή την, αφενός το κάλεσμα στον κύριο Σπίρτζη να κάνουν ένα debate στη Βουλή, εν πάση περιπτώσει. Αφετέρου, την επιστολή προς όλα τα κόμματα και στους αρχηγούς, είτε οι αρχηγοί είτε οι εκπρόσωποι τους να ενημερωθούν. Πώς χώρας τα ακούτε? Εγώ σας αυτά λέω ότι έχω ένα κενό. Ναι. Ενώ βγήκε ο κύριος Πίρτζης, ενώ δεν, αυτό το τραγικό συμβάν δεν συντελέστηκε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην υπουργία του Πίρτζη. Ναι, ναι. Έγινε το Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου του 2023, με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και υπουργία Καραμαλή. Βγήκε ο Σπίρτζης μετά από την ταφή και των ανθρώπων που δεν είχαν ταφή, σεβόμενος ακριβώς την απέτηση και το αίσθημα του καθήκοντος του ίδιου να εξηγήσει τι έγινε στις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ και να υπερασπιστεί αυτό το έργο που το αφήσαμε τον Ιούνιο του 2019 και στην ουσία δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, δεν θέλησε να το αξιοποιήσει και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο φτάσαμε στα αποτελέσματα και στις συνέπειες που έχουμε σήμερα. Αυτό είπε ο κύριος Πίρτζης με έναν θεωρώ πολύ εύληπτο και πολύ ξεκάθαρο τρόπο για το πώς φτάσαμε στο συμβάν της 28ης Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου του 2023, ακριβώς γιατί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αυτή δεν σεβάστηκε αυτό που βρήκε. Και αυτό το έκανε συνειδητά. Το έκανε επανειλημμένα. Δεν το έκανε ούτε γιατί της ξέφυγε, ούτε γιατί δεν γνώριζε. Θέλετε να σας θυμίσω τι απάντησε προσφάτως ο κύριος Καραμαλής για την ντροπή όταν του έλεγαν ότι τίθεται ζήτημα ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών? Έλεγε, είναι ντροπή να το λέτε αυτό. Ναι. Τι αποκαλύφθηκε σήμερα πάλι μετά από επίκαιρη ερώτηση που έκανε πολύ καλός συνάδελφος ο κύριος Μεϊκόπουλος στον υφυπουργό τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έτσι με έναν πολύ ειρωνικό τρόπο απαντούσε στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι εμείς δεν προσέχουμε και δεν κάνουμε τα καλύτερα δυνατά που μπορούμε να κάνουμε για να είναι ασφαλείς οι μεταφορές? Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι. Είναι υπόλογοι πρωτίστως στον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω και
πού αλλού. Πάντως φαντάζομαι ότι η δικαιοσύνη. Η πολιτική, τα πολιτικά στελέχη πού αλλού. Η δικαιοσύνη οφείλει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη και φυσικά να θέσει τα κέρια ερωτήματα, διασφαλίζοντας ότι όλο το αποδεικτικό υλικό και όλα τα έγγραφα θα είναι προστατευμένα και θα είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης και οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής έχει αυτή τη συνταγματική αποστολή. Και δυστυχώς, γι' αυτό εγκαλείται η χώρα μας, ξέρετε, από τα ευρωπαϊκά όργανα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Μάλιστα. Ήρθε, υποτίθεται, ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία με τη σύσταση, με την νομοθέτηση. Δεν συγκροτήθηκε ποτέ αυτή η αρχή, αυτός ο Εθνικός Οργανισμός, ενώ φρόντισε προηγουμένως η κυβέρνηση να καταργήσει τον προηγούμενο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε για πόσα πράγματα είναι ελεγχόμενη η κυβέρνηση αυτή, μάλλον καθιστά τη χώρα μας ελεγχόμενη από τα ευρωπαϊκά όργανα. Θα κλείσω λίγο, αν μου επιτρέπετε, ότι μιλάει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εργαζομένων στους σιδηροδρόμους όλης της Ευρώπης σε σχέση με τη χώρα μας για ένα συνεχές και αδιάλειπτο μοτίβο αμέλειας από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Κρατήστε το αυτό. Μάλιστα. Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.